Τώρα το πώς τα καταφέρατε και μας βγάλατε στον δρόμο, τι να πω, είναι τέτοιο. Εγώ εκτιμώ το γεγονός ότι είστε στην άκρη του δρόμου. Αυτό είναι καλό από μόνο του. Είμαστε στην άκρη του δρόμου, δεν κλείνουμε κανέναν δρόμο, δεν δημιουργούμε κανένα πρόβλημα καταρχήν. Είμαστε εδώ γιατί πραγματικά δίνουμε έναν αγώνα επιβίωσης. Αυτό νομίζω ότι το γνωρίζετε κι εσείς. Έγκαιρα τα αιτήματά μας, που είναι αιτήματα επιβίωσης, έχουν φτάσει και σε εσάς και στο Υπουργείο πολύ περισσότερο. Όλος ο κόσμος στη χώρα μας σήμερα είναι ανάστατος, όλος ο αγροτικός κόσμος και όχι μόνο. Το ζήτημα της ακρίβειας που μας τσακίζει όλους, αλλά ιδιαίτερα εμάς τους αγρότες που καταλαβαίνουμε, γιατί καταλαβαίνουμε πολύ καλά το πόσο φεύγει ένα προϊόν από το χωράφι για να καταναλωθεί μέσα σε μια ημέρα ή σε δύο, σε 5 με 10 φορές παραπάνω. Τα αιτήματα που έχουμε, ό,τι έχουν να κάνουμε με το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι τεράστιο. Αγροτικό πετρέλαιο, αφορολόγητο όπως το ετούμαστε εδώ και αρκετά χρόνια, δεν υπάρχει. Τα μέσα και τα εφόδια είναι πανάκριβα. Τα δε προϊόντα μας και ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή, η οποία είναι μια καθαρά κτηνοτροφική περιοχή, έχουμε μειώσεις στο γάλα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όταν η χώρα μας δεν παράγει γάλα και οι γαλακτοβιομήχανοι μειώνουν τις τιμές σήμερα στο γάλα, κάτι γίνεται. Υπάρχουν προφανώς ατρώσεις εισαγωγές, υπάρχουν άλλα πράγματα στη μέση. Εμείς ζητάμε λοιπόν άμεσα η κυβέρνηση να πάρει μέτρα στήριξης του πρωτογενού τομέα. Να θεσμοθετήσει κατώτερες τιμές στα προϊόντα μας, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ο οποίος δεν μας αποζημιώνει και αν πάρουμε κάποια χρήματα, τα παίρνουμε μετά από ένα χρόνο. Και βέβαια να μειώσει το κόστος παραγωγής, σύν το ότι ζητάμε να γίνουν έργα υποδομής στην Ήπεθρο. Δεν μπορούμε να ποτίσουμε, δεν μπορούμε να πάμε στα χωράφια μας, αγροτική ειδοποιία είναι καταστραμμένη. Όλα αυτά λοιπόν μας βγάζουν στον δρόμο, παρέα με τους συναδέλφους μας που βρίσκονται στον δρόμο, γιατί δίνουμε πραγματικά έναν αγώνα επιβίωσης. Η χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα, χωρίς ισχυρούς αγρότες, βιώσιμα νοικοκυριά, δεν θα λέγεται χώρα πλέον. Λέω να μας πείτε κι εσείς ποιο είναι το σχέδιο, γιατί αν υπάρχει σχέδιο να μας το πείτε, να κάνουμε κι εμείς κουμάντο ή να γίνουμε γκαρσόνια ή να φύγουμε για τη Γερμανία. Ούτε γκαρσόνια θα γίνετε, ούτε για τη Γερμανία θα φύγετε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι για εμάς και για μένα προσωπικά πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Ξέρω τα προβλήματα και τα γνωρίζω από πρώτο χέρι. Γνωρίζετε επίσης όμως ότι αυτά τα 4 δύσκολα χρόνια η κυβέρνηση στάθηκε στο μέτρο του εφικτού κοντά στους αγρότες και με μείωση της φορολόγησης και με αύξηση της οικονομικής στήριξης που δώσαμε στον ΕΛΓΑ. Δώσαμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε αποζημιώσεις τα τελευταία 4 χρόνια. Μόνο τα 500 εκατομμύρια προερχόντουσαν από τις εισφορές των αγροτών και με μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και στα λιπάρφατα όπου μπορούσαμε να παρέμβουμε. Και είμαστε πάντα ανοιχτοί να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, να μειώσουμε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη καταφέραμε και εξασφαλίσαμε σχετικά λογικές τιμές πάνω στην κρίση, αλλά θέλουμε να το μειώσουμε περισσότερο. Ξέρουμε τις εκκρεμότητες και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος της κίνησης και τον ντίζελ. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε και να τα συζητήσουμε και στο μέτρο του εφικτού. Θέλω να το τονίσω αυτό. Διότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες δεν είναι ατελείωτες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζετε. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τον πρωτογενή τομέα. Δύο παρατηρήσεις σε κάτι το οποίο είπες, το οποίο είναι σημαντικό. Θυμάστε πού ήταν οι τιμές του γάλακτος πριν από 4 χρόνια και πού είναι σήμερα. Είναι πολύ καλύτερες οι τιμές του γάλακτος. Τότε οι ζωοτροφές ήταν πιο φθηνές. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά οι τιμές του γάλακτος είναι καλύτερες και σε ένα βαθμό έγινε αυτό, διότι δώσαμε και δίνουμε, και δεν έχουμε ακόμα κερδίσει αυτή τη μάχη, έναν πόλεμο κατά των παράνομων ελληνοποιήσεων και αυτών οι οποίοι θέλουν να πουλούν ξένο γάλα ως ελληνικό και να παίρνουν αισίες τιμές. Αυτούς θα τους τσακίσουμε. Το έχουμε ήδη κάνει σε μεγάλο βαθμό και θα επιμείνουμε πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Και επειδή φεύγω τώρα να πάω στις Βρυξέλλες, γιατί όπως ξέρετε πολλές από τις αποφάσεις που επηρεάζουν εσάς έχουν να κάνουν και με αποφάσεις της κοινή αγροτική πολιτική. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική συνολικά. Δεν γίνεται εμείς να επιβάλλουμε στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας να έχουν ένα κόστος για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα να εισάγουμε συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα από χώρες που δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δεν βάζουν τα ίδια υψηλά στάνταρ στα προϊόντα τους. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ έντονα τους επόμενους μήνες. Να σας απασχολήσει ιδιαίτερα, συγγνώμη για τη διακοπή. Γιατί στη βασική ενίσχυση χάσαμε από 30% έως 60% των ενισχύσεων που παίρναμε. Ναι, ξέρετε. Αυτό ήταν στήριγμα για τον πρωτογενή τομέα. Χάθηκαν ότι από τις τσέπες μας. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να σας μεταφέρω και σας ευχαριστώ καταρχάς για τον
πολύ ευγενικό και τον πολύ κόσμιο τρόπο της επικοινωνίας. Αυτός είναι ο τρόπος να τα συζητάμε. Θα τα συζητάμε εξαντλητικά και με το Υπουργείο και με εμένα προσωπικά. Θέλω να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και όσο καλύτερα πηγαίνει η οικονομία συνολικά, όπως το κάναμε και πέρυσι με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τόσο περισσότερους πόρους θα έχουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είμαι αφελής. Δεν είναι μόνο δύσκολα εδώ, βλέπετε σε όλη την Ευρώπη έχουμε κινητοποίηση. Εγώ θέλω να κρατήσουμε αυτό το καλό και πολιτισμένο και ωραίο κλίμα διαλόγου, διότι εμείς είμαστε εδώ πρωτίστως όχι για να τσακωνόμαστε, για να λύνουμε προβλήματα. Τώρα μόλις ήρθα από τα γένεια ενός μεγάλου δρόμου, σημαντικού δρόμου, τα ξέρετε καλύτερα, εσείς περνάτε συνέχεια από αυτή την περιοχή και γνωρίζετε πόσο προβληματικό ήταν. Και αυτά μειώνουν με τον τρόπο τους το κόστος παραγωγής. Κρατήστε όμως την έμφαση που θέλουμε να δώσουμε και στο ηλεκτρικό ρεύμα και σε όλους τους συντελεστές του κόστου, αλλά κυρίως να μπορείτε να παίρνετε τις τιμές που τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα αξίζουν. Οπότε θα μου επιτρέψετε, γιατί πρέπει να πάω να φύγω για τις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ τον αγώνα μας. Πάρτε υπόψη ότι η φωνή των αγροτών είναι φωνή απελπισίας και ταυτόχρονα διεκδίκηση του δίκαιου αγώνα μας για να παραμείνουμε στα χωριά και στα χωράφια μας. Σε ευχαριστώ, πρόεδρε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά. Ακούσαμε, Ελίνα, ο Πρωθυπουργός. Κάντε λίγο στην ακριβή.